χόρεψαν πεντοζάλι στη σκιά του πύργου του Άιφελ, γεμίζοντας με συναισθήματα υπερηφάνειας τους ομογενείς και αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό χιλιάδες επισκέπτες στην καρδιά του Παρισιού. Που σας κάνουμε υπερήφανοι και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι διότι αντιπροσωπεύουμε την Κρήτη. Μας αγκαλιάσανε και σαν Κρήτες αλλά και σαν Έλληνες με πολύ αγάπη, με πολύ ενθουσιασμό. Δημιουργήθηκε πιστεύω μια σχέση δυνατή. Ο λόγος για τον λαογραφικό όμιλο Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη που με κοντιλιές και κριτικούς χορούς ξεσήκωσαν και παρέσυραν τους παρευρισκόμενους κόντρα στη γαλλική φινέτσα της γαλλικής πρωτεύουσα. Ο κόσμος ήταν πολύ ενθουσιασμένος και μόνο που αρχίσαμε και παίζαμε μουσική, αλλά και όταν αρχίσαμε και χορεύαμε, μαζεύτηκαν πάρα πολύ, απλά τους είπαμε να καθίσουν πίσω για να φαίνεται ο πύργος από το πλάνο που κάναμε, τέλος πάντων, γιατί θέλαμε να φανεί ο πύργος. Ήταν πολύ ενθουσιασμός. Είναι ένα φεστιβάλ φαγητού και κρέατος. Το κρέας που λαμβάνει η χώρα είναι το Μοσχαρίσιο. Έχουν και ζώα μοσχαρίσια που δείχνουν τις διαφορετικές ποιότητες, γεύσεις κτλ. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια κανονίζω και προγραμματίζουμε αυτή την επίσκεψη έτσι ώστε η Κρήτη να είναι παρόν με χορό, με μουσική και με τα προϊόντα της. Τι κι αν το συγκρότημα των κριτικών ήταν καλεσμένοι σε ένα από τα δημοφιλέστερα φεστιβάλ γευσηγνωσίας του Παρισιού, οι χορευτές άντρες και οι γυναίκες θέλησαν να αφαιθούν στη μαγεία της κριτικής παράδοσης, παρουσιάζοντας στο κοινό χορούς από την Κρήτη. Να δακρυώσεις και να πεις πρωτόκριτε καημένε, κάνοντας καντάδα στα περίπτερα του φεστιβάλ. Τα τελευταία δεν είναι και κάθε μήνα μια φορά μέσα στη χώρα σου λόγια ζεϊτά παθάγιασε να με πονεί η καρδιά σου. Ενώ μετέτρεψαν σε γλέντι την ξενάγησή του στο Παρίσι. Είχαμε πολύ καλή παρέα και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να περνούμε κάθε στιγμή καλά και στο λεωφορείο και στα καμαρίνια που μας είχαν εδώ και στην εστία, γιατί μας είχαν μια πολύ ωραία εστία και μέναμε και είχαμε ένα μεγάλο χώρο για καφέ, για ό,τι άλλο θέλουμε τέλος πάντων. Επιστέγασμα της όλης κατάστασης που διαδραματίστηκε στη Γαλλία, η παρουσίαση των κριτικών χορευτών από τον παρουσιαστή του φεστιβάλ μεταξύ 1.500 συμμετεχόντων στη διοργάνωση, με τις στιγμές όπως μας μετέφερε ο κύριος Χνάρης να προκαλούν δέος. Ήταν μαζεμένοι τουλάχιστον 1.500 άτομα. Τι να σας πω, μας υποδέχτηκαν σαν βασιλιάδες. Χειροκρότημα, φωνές, παραλάσαμε για 5-10 λεπτά και ήταν πολύ συγκινητικό.